Η ΑΕΚ αποκλείστηκε με κάτω τα χέρια Άγκυρα από έναν αντίπαλο που δεν έκανε κάτι περισσότερο από τα βασικά. Η ομάδα του Ηλίου Παπαθεοδόρου ήταν σχεδόν πλήρης αλλά ήταν και αδιάβαστη όπως φάνηκε με αποτέλεσμα όχι απλά να χάσει το μάτς αλλά να μην μπορέσει να υπερασπιστεί ούτε τη διαφορά της τάξης των 9 πόντων που ήταν αρκετά καλή. Έτσι ήρθε αυτό το τεράστιο πισωγύρισμα αφού η Βασιλής έμεινε εκτός του Final A του Basketball Champions League για πρώτη φορά ύστερα από 3 χρόνια. Η Ένωση είχε μόλις 5 στα 17 τρίποντα ενώ τεράστιο πρόβλημα υπήρξε στα rebound με τους Τούρκους να μαζεύουν 16 επιθετικά έναντι 7. Ήταν ένα μάτς που δυστυχώς η απουσία του Σλόντερ φάνηκε πάρα πολύ. Το μάτς κρίθηκε επί της ουσίας στην τέταρτη περίοδο όταν η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει με 70-55 στο 37 και όλα έδειχναν ότι είχαν κρυθεί. Παρ' όλα αυτά ο δικέφαλος έκανε μια προσπάθεια και έφτασε να μειώσει μέχρι και 72-63 χωρίς να καταφέρει να ανατρέψει τίποτα με τον πίνακα να γράφει στο τέλος 78-66. Συγχαρητήρια στη Turk Telecom άξιζε την νίκη. Τα επιθετικά rebound ήταν κλειδί για την νίκη. Μας πήραν 16 και πέτυχαν 15 πόντους από αυτά. Δεύτερον, εμείς δεν τρέξαμε σωστά τις επιθέσεις μας. Για μας δυστυχώς, μένοντας εκτός Final Eight είναι κάτι πολύ άσχημο. Αλλά ήλθαμε αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα από την πρώτη μέρα του Top 16. Και όλα αυτά μας τύχησαν.